Το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα του συνεδρίου, αυτό που ενδιαφέρει τον λαό και αυτό που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει δυστυχώς, γιατί έχουμε στραφεί προς το μέσα και τρώμε τις σάρκες μας. Είναι... Εννοείται ότι τρώτε τις σάρκες σας στο Πασόκ, ναι, όχι εμείς. Αυτό εννοώ, ναι. Όχι τις δικές μας σάρκες. Έχουμε αποκτήσει μία εσωστρέφεια η οποία δυνατίζει και το κόμμα και τον πολιτικό διάλογο. Γενικότερα δεν βοηθάει και δεν ενδιαφέρει τελικά και το μέσο. Υπό την γενική αδιαφορία οφείλω να πω ότι μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στα Νέα πριν από μια εβδομάδα έδειξε ότι το εκλογικό σώμα, οι πολίτες αδιαφορούν παγερά για όλα αυτά. Σε ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός της χώρας μέχρι τις εκλογές, ποιος θα ηγηθεί αυτής της μεγάλης παράταξης που αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω, έχει τη δυνατότητα να έχει την πλειοψηφία ξανά στις επόμενες εκλογές, και επομένως ποιος θα κυβερνήσει μετά από αυτές τις εκλογές, που δεν είναι και τόσο μακριά, είναι σε 1,5 περίπου χρόνο. Εγώ απαντώ σε αυτό το ερώτημα ως εξής. Λόγω των εκτάκτων συνθήκων, δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία, την τυπική που προβλέπει το καταστατικό μας, δηλαδή να εκλέξει το συνέδριο έναν πρόεδρο, ο οποίος θα ήταν και πρωθυπουργός, και εξέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα τον Κώστα Σιμίτη. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το συνέδριο, που είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, πρέπει να επικυρώσει ή να ακυρώσει αυτήν την εκλογή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πει δηλαδή, ναι, ο πρωθυπουργός θα είναι ο Κώστας Σιμίτης, πράγμα που κατά την άποψή μου σημαίνει αυτομάτως ότι ο Κώστας Σιμίτης θα είναι ο ηγέτης της παράταξης για να την οδηγήσει στην ομάδα. Έστω και αν δεν είναι αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε. Έστω και αν δεν είναι αντιπρόεδρος. Όχι, αυτό αν θέλετε. Θα είναι ένας άτυπος ηγέτης της παράταξης. Όπως βλέπω εγώ το θέμα, και αν θέλετε θα απαντήσω στην ερώτηση της πρώην αντιπρόεδρου. Λοιπόν, ότι ο Κώστας Σιμίτης θα είναι πρωθυπουργός, ηγέτης της παράταξης, θα την οδηγήσει ενωμένη στη νίκη.